117 πτέρυγα Μάξ Ανδραβίδα. Η άσκηση Νίωχος 2023 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με μεγάλο αριθμό απογειώσεων. Ένα από τα πλεονεκτήματα που διαθέτει ο Ηνίωχος και γίνεται θελκτικός για τις ξένες αεροπορίες είναι καταρχήν η ποικιλομορφία του περιβάλλοντος προσφέρει η ελληνική επικράτεια. Καθ' όλη τη διάρκεια του Ηνίωχου οι αποστολές είναι συνεχείς κατά κύματα και αυτό φυσικά δεν σταματάει ούτε τη νύχτα. Ολόκληροι σχηματισμοί απογειώνονται από την 117 πτέρυγα μάχης για εκτέλεση νυχτερινών αποστολών σε διάφορες περιοχές σε όλο το εύρος του ελληνικού FIR. Ο Ηνίωχος είναι μια άσκηση που προσομοιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό πώς θα γίνονται επιχειρήσεις την κάθε μέρα. Με πάρα πολλές πτήσεις συνεχόμενη σχεδίαση, πάρα πολλοί πιλότοι διαφορετικών τύπων που συνεργάζονται άψογα για να πετύχουν το τελικό αποτέλεσμα. Μέσα σε αυτές τις ομάδες είναι όλοι οι Intel, είναι οι ηλεκτρικές αεράμυνες, είναι όλες τις ειδικότητες πολεμικής αεροπορίας που βρεθάνε έτσι ώστε να συντονίσουμε αυτά τα μεγάλα πακέτα που απογειώνονται ανά 10 λεπτά όπως τα ακούτε εδώ έξω τόση ώρα και πάνε και εκτελούν την αποστολή τους. We are very used to flying composite commands with a big package, but the key point of this exercise is that we are flying with also non-NATO members with different doctrine and different tactics. So in the planning phase, we had to work a lot just to make easy the execution of the mission. Κατά τη διάρκεια νυχτερινών αποστολών, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χειριστές είναι αυξημένες εξαιτίας της δυσκολίας πτήσης με χαμηλό φωτισμό ή πλήρες σκότος. Θεωρούνται όμως κανονική προέκταση των ατοικών επιχειρήσεων. Κάτι που όπως αποδείχτηκε ισχύει και για τους χειριστές των εξωτικών Sukhoi 30 της αεροπορίας της Ινδίας που για πρώτη φορά συμμετείχαν φέτος στον Ηνίωχο. It is not at all difficult. Indian Air Force has been doing night flying since 60-70 years. So we fly regularly in night missions. Η άσκηση υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από την 117 πτέρυγα μάχης που είναι και η φιλοξενούσα μονάδα και ταυτόχρονα από τις υπόλοιπες μονάδες αεροπορίας.